Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Εθνικητήριο σε αυτή τη σύσκεψη που προκάλεσα ως πρόεδρος μετά και τα πρόσφατα γεγονότα της Παρασκευής. Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε την Παρασκευή. Νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, λοιπόν, έγιναν τρεις συλλήψεις εγκληματιών εστίασης για εκμορύπανση γύρω στις 11:30. Στην καρδιά του καλοκαιρινού και της τουριστικής περιόδου, οι οποίοι κρατήθηκαν μέχρι τους άλλους τα ξημερώματα στις 10 η ώρα, μας υπομονή και ο πρόεδρος της εστίασης, ο οποίος είναι μαζί μας. Να πω καταρχάς ποιοι είναι το συγκεκριμένο που είναι εδώ μαζί μας. Εκτός από το επιμελητήριο, ο κύριος Κλώτσας εκπροσωπεί με την περιφέρεια. Την περιφέρεια, καλύτερα. Ναι. Μέλος του Δήμου, φαντάζομαι ο Δήμαρχος θα έρθει. Όχι, ο κύριος Σέρση. Κοιτάξτε, σε μια συσκέψη κάνω να είναι ο Δήμαρχος. Λοιπόν, ο κύριος Μαούσος Πεπιαδίτης είναι Δήμαρχος, ο κύριος Καπαγιαννάκης είναι Δήμαρχος. Αναπληρωτής και Γενικός Διευθυντής Δασοφίου, ο κύριος Μαγνιωτάκης, το Διευθυντή, συγγνώμη. Ο κύριος Μανώλης Εγκόνης από το Εργατικό Κέντρο. Ο κύριος Κοκοπάκης από τους ξενοδόμους του Μούλας Σεδίου. Ο κύριος Μιχάλης Κοκκίνης, επιμέλους των κατασκευμάτων του Μούλας Σεδίου. Ο κύριος Μάνος Διαμιτσάκης από την Εστίαση και Διασκέδαση Σεδίου. Και ο κύριος Τάγκαλος από τους Εμπόρους, πρόεδρος του Αγωνικού Συλλόγου. Μάστε να το διαδρομή, είμαστε οι άλλοι λοιπόν όλες τώρα, εντάξει. Και έτσι μέσα στην εφημερίδα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτό το γεγονό. Επιπλέον ο κύριο, όχι ο κύριο πρόεδρο συγκεκριμένα, σαν εστίαση, είχαν ζητήσει να γίνει μια συνάντηση στο ΡΕΟ. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα τα οποία απασχολούν την ώρα τη εστίαση και καλό θα ήταν, όπω είχαμε πει, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε κάποιε λύσει. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, πρέπει να δούμε κάποια συμπεράσματα. Να υπάρξουν όμως και αποφάσεις, πώς πάμε παρακάτω σε αυτή την πόλη. Τι πόλη θέλουμε, πώς θα λειτουργήσει η πόλη μεσούς της τουριστικής περιόδου. Υπάρχει τουριστική πόλη χωρίς διασκέδαση, ένα μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταληπτισμάτων, μια πόλη η οποία να μην έχει διασκέδαση. Θα μας το πούνε ήδη, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις τουρισμό κάπου χωρίς να μπορείς να διασκεδάσεις. Θέλουμε μια πόλη που σε έργα το βράδυ θα κλείνουν, θα χαμηλώνει η μουσική και θα πηγαίνουν οι άνθρωποι απλά να κοιμηθούν ή να πίνουν ένα ποτό στα βουβά. Πρέπει να βρούμε πώς θα συνεπάρξουν αρμονικά. Είναι και οι δημότες, προφανώς. Οι πολίτες υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να κοιμηθούν. Πώς θα συνεπάρξουν λοιπόν αρμονικά πολίτες, επισκέπτες και οι επιχειρηματίες της εστίασης κινήτων. Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Ξέρουμε πολύ καλά οι ελληνικές αστυνομίες, προφανώς, και την Μανολιετάκη είναι η εφαρμογή των νόμων. Στο παρελθόν είχαν λάβει ξανά από το πολύ, είχαν μελετήσει την αστυνομική διεύθυνση με προηγούμενους αστυνομικούς διευθυντές, τον κύριο Παπατάκη, τον κύριο Μετάκη, τον κύριο Καζανία. Πάντα καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Προφανώς η αστυνομία δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει τους νόμους. Δεν θα τα κρίνουμε προφανώς γι' αυτό. Όμως η επιχείρηση της εστίασης, όπως και το σύνολο της επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα βιωσιμότητας. Είναι μια σεζόν η οποία δεν εξελίσσεται καλά όπως περιμέναν οι περισσότεροι, αλλά ούτως ή άλλως οι επαγγελματίες της εστίασης και όχι μόνο έχουν να βγάλουν πολλές υποχρεώσεις. Μισθοδοσίες, ΙΚΑ, ΦΠΑ, ενέργεια, τέλη, δημοτικά. Ένα σωρό εργαζόμενοι δουλεύουν και διαπροπώνει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτούν και αυτοί. Θα πηγαίνει λοιπόν η αστυνομία στο επάγγελμα να κάνει ελέγχους για εγκορύπανση με το συντελόμετρο για να επιβάλλει την ομιμότητα. Έτσι θα πάμε παρακάτω. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να παραδοθεί. Προφανώς δεν λέμε να υπάρξει εξουσία για να μιλήσει όλα αυτή. Είμαστε την ομιμότητα θέλουμε, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σχετική αμοιβή. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι παρακάτω. Δεν θα πάμε προφανώς στο άλλο άνθρωπο. Έτσι δεν είμαστε μετά τον Ιούλιο. Να βρούμε τη χρυσή τομή. Δεν είναι μεγάλο το νόμο κατά γράμμα, μόνο στον Άγιο Νικόλα. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλου μα. Ο Άγιο Νικόλα πάντα στο επίκεντρο. Και τι αν πάμε να το συζητήσουμε και παρακάτω, πώ θα πάμε, δηλαδή οι εκδηλώσει τουριστικέ που γίνονται, τι. Δεν υπάρχει εκεί χορύπανση. Ο κύριο Τραντά συντεύστοχα ένα σχόλιο σήμερα για το σινεμά Χριστίνα. Πάμε εκεί να κλείσουμε το Χριστιμπέλ, το ανοιχτό κινηματοθέατρο, τι γίνεται. Δεν υπάρχει και πρόβλημα με την νότα. Άρα δεν είναι επιθέμενο να δούμε οι επιχειρήσει και πώ πρέπει.
δηλαδή που λύσουμε ζήτημα, διότι επιχειρήσει θα φάνε μία-δύο-τρει συνεχίσει συγκλήσουν μέσα στο κατακαλό και εδώ, όπω είπε ο πρόεδρο, 10 μέρε αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα κινηθούμε, να πάρουμε αποφάσει από εδώ, μην φύγουμε και με πάλι τα υπολόγια κτλ. Μία άτυπη συμφωνία κυρίων μεταξύ όλων. Μια αρμονική σύμπραξη, αυτή πολύ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πρέπει να ζητηθεί επιπλέον υπόβαθρο τη εστίαση να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση από τον πόλεμο του κομμάτων τη ΕΠΕΔ. Το επιμελητήριο να στηρίξει μαζί με τα υπόλοιπα επιμελητήρια. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παντού. Απλά αλλού εφαρμόζονται γνώμοι κατά τα γράμματα, αλλού υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Σε πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αναθεωρήσω την κουβέντα, θέλω να δώσω το λόγο σε όλου. Θα επανέλθουμε στο τέλο με τα συμπεράσματα. Τώρα το διαδικαστικό θα ήθελα να μιλήσετε εσείς κύριε Παναγιωτάκη, να πάμε στον Δήμο, περιφέρεια και να μέχρι στο τέλος.